και κύριοι στην εκπομπή σήμερα, τους υποψήφιους ευρωβουλευτές, τον κύριο Μιχάλη Χατζιμπαντέλα από πλευράς Δημοκρατικού Συναγερμού. Καλώς ήρθατε, κύριε Χατζιμπαντέλα. Καλό σας μεσημέρι. Τον κύριο Γιάννη Γιάννη από πλευράς ΕΛΑΜ. Καλώς ήρθατε. Καλό μεσημέρι σε εσάς. Και έχουμε και τον κύριο Χρήση Παντελίδη, ή να τον πάρουμε σε λίγο. Θα τον καλέσουμε. Έχουμε και τον κύριο Χρήση Παντελίδη από πλευράς Δημοκρατικού Κόμματος. Λοιπόν, μεταναστευτικό. Βλέπουμε όλοι αυτές τις συνέπειες που προκαλούν στην Κύπρο μας το θέμα του μεταναστευτικού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται αυτή τη στιγμή να πάρει αποφάσεις. Κύριε Χατζιμπαντέλα, ξεκινώντας από εσάς. Είδαμε χθες, είχαμε και τη σύνοδο κορυφή χθες και αναφορές για το μεταναστευτικό. Εντάξει. Εμείς θεωρούμε ότι το μεταναστευτικό πρέπει και μπορεί να λυθεί μέσω της Ευρώπης. Μάλιστα. Χαιρετίζουμε τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε ενημερωθεί σήμερα πως η κυβέρνηση, πως ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μαζί με την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα επισκεφθεί τον Λίβανο στις 2 Μαΐου για μια επίσκεψη που αφορά κυρίως το μεταναστευτικό. Έχουμε δει να ψηφίζονται 10 νομοθετήματα στις 10 Απριλίου που αφορούν το μεταναστευτικό. Βλέπουμε να υπάρχει αρκετή κινητοποίηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρούμε ότι αυτές είναι σωστές, οδηγόμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση με αυτές τις πρωτοβουλίες, αλλά δεν λύθηκε το μεταναστευτικό με αυτά τα μέτρα. Αναμένουμε να ακούσουμε στις 2 Μαΐου μετά την επίσκεψη στο Λίβανο τι θα αποφασιστεί, τι θα δοθούν στο Λίβανο και θα δούμε τα αποτελέσματα μετά από αυτήν την επίσκεψη στο Λίβανο. Την ίδια στιγμή χαιρετίζουμε την προσπάθεια του Υπουργού Εσωτερικών της χώρας μας να επισκεφθούν την Κύπρο Υπουργοί Εσωτερικών από άλλες χώρες που ταυτίζονται με τη θέση της Κύπρου. Άρα βλέπουμε να υπάρχει μια κινητικότητα σε αυτό το θέμα και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τη δική μας κυβέρνηση. Θεωρώ ότι πρέπει να δοθεί ο κατάλληλος χρόνος, για να δούμε εάν αυτές οι επαφές έχουν και τα ανάλογα αποτελέσματα. Μάλιστα. Εσείς, κύριε Χατζιμπαντέλα, θεωρείτε δηλαδή ότι οι κινήσεις μέχρι στιγμής της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι προς τη θετική κατεύθυνση, θα φέρουν αποτέλεσμα? Γιατί ξέρετε, η Κύπρος χθες αναφέρθηκαν ναι στο μεταναστευτικό, αλλά δεν αναφέρθηκαν πουθενά στην Κύπρο. Έτσι, μίλησαν για οικονομική στήριξη του Λιβάνου μετά από αρκετό καιρό. Θα πάει και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Θέλετε κάτι περισσότερο εσείς από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Είστε ικανοποιημένος? Όχι, δεν είμαι ικανοποιημένος, ναι. Αλλά είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Μάλιστα. Αλλά θέλω να αφαιρθώ ότι μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης δόθηκαν λύσεις και σε ροές που είχαν μετανάστες από την Τουρκία. Γιατί σε συνάντηση με τον κύριο Σχοινάν, όταν ήμουν στο Υπουργείο Υγείας μαζί με τον κύριο Νουρίν, θέσαμε έναν αίτημα προς τον κύριο Σχοινάν που θα επισκέπτεται την Τουρκία να προσπαθήσει να επιβάλλει στις τουρκικές αερογραμμές να μην μεταφέρουν μετανάστες από την Τουρκία στα κατεχόμενα και σε αντίθετη περίπτωση να επιβληθούν κυρώσεις στις τουρκικές αερογραμμές. Αυτό με δική μας πρωτοβουλία, τον τελευταίο καιρό δεν βλέπουμε ροές μεταναστών από τα κατεχόμενα. Άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποδείξει στο παρελθόν ότι μπορεί να δώσει τις λύσεις. Θεωρούμε ότι μπορούν να δοθούν και λύσεις και τη συγκεκριμένη στιγμή. Λοιπόν, κύριε Γιάννη, να καλωσορίσουμε το μεταξύ τον κύριο Χρήση Παντελίδη, γιατί τον έχουμε μέσω Skype, υποψήφιο ευρωβουλευτή με το Δημοκρατικό Κόμμα. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Παντελίδη, και σε εσάς. Καλό μεσημέρι, κύριε Σαμ. Λοιπόν, να με επιτρέψετε, συζητάμε το μεταναστευτικό, γνωρίζετε πολύ καλά το θέμα. Να ακούσουμε τον κύριο Γιάννη και ερχόμαστε και κοντά σας, κύριε Παντελίδη. Ας θέλετε θύμω ότι πήγα να πρασέσω στον κύριο Χρήση. Επειδή σας αναφέρθηκα και είσαστε εδώ στο στούντιο, ο κύριος Παντελίδης νομίζω είναι εντάξει, δεν έχει πρόβλημα. Θέματα με αυτά. Λοιπόν, κύριε Γιάννη, σας ακούω. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, ναι, είναι ένα πρόβλημα που επηρεάζει όλους τους λαούς της Ευρώπης και ναι, υπάρχει μεγάλη αντίδραση και μεγάλη ανησυχία από τους Ευρωπαίους πολίτες, πόσο μάλλον στην Κύπρο, αφού είμαστε ένα μικρό κράτος μέλος με ένα πληθυσμό κάτω του 1 εκατομμυρίου, είναι ένα πρόβλημα που χρήζει μιας αντιμετώπισης άμεσης, καθώς υπάρχουν τεράστιοι κίνδυνοι. Ναι. Από εκεί και πέρα, θα συμφωνήσω εν μέρη με τον κ. Χατζιμπαντέλα ότι θα πρέπει να λυθεί με συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να συμβάλλει στην επίλυση του μεταναστευτικού, αλλά από εκεί και πέρα και η ίδια Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς δεν υπάρχει ενιαία ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική,
το κάθε κράτος δρά και πράττει αναλόγως των δικών του εθνικών συμφερόντων, ναι, θα πρέπει και η Κυπριακή Δημοκρατία να λάβει τα δικά της μέτρα, ώστε να πατάξει αυτόν τον φαινόμενο. Άλλωστε, είδαμε ότι σε πολλές αντίστοιχες περιπτώσεις διάφορα ευρωπαϊκά κράτη έχουν λάβει τις δικές τους μεταναστευτικές πολιτικές, ούτως ώστε να περιορίσουν ή να σταματήσουν. Μα εξήγηλε όμως μέτρα προσφάτως η κυβέρνηση. Μάλιστα, τα οποία μέτρα με ικανοποίηση. Τα ακούσαμε και τα χαιρετίζουμε αυτά τα μέτρα, καθώς είναι μέτρα τα οποία εδώ και πολλά χρόνια το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο τόνιζε, υπογράμμιζε και δυστυχώς είχαμε την απαξίωση εδώ και τόσα χρόνια. Αντίθετα όμως βλέπουμε σήμερα με ικανοποίηση όλοι να έρχονται στις δικές μας θέσεις, να σπάζονται αρκετές από τις δικές μας εισηγήσεις. Να θυμίσω Υφυπουργείο, δημιουργία Υφυπουργείου Μετανάστευσης, ήμασταν οι πρώτοι που το λέγαμε. Δημιουργία κλειστών δρόμων φιλοξενίας, ήμασταν οι πρώτοι που το λέγαμε. Αναστολή εξέταση των αιτήσεων ασύλου, ήμασταν οι πρώτοι που το λέγαμε. Φυσικά αυτά τα μέτρα μεμονωμένα δεν θα φέρουν αποτέλεσμα. Πρέπει να είναι ένα πακέτο μέτρο ώστε να επιφέρουν αποτέλεσμα. Και πρόσφατα είχαμε και αυτό σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μεταναστευτικό, το οποίο θα ήθελα να υπογραμμίσω κάτι για να γνωρίζει ο κόσμος ότι τώρα μετά την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να πάει στο Συμβούλιο και μετά ακολούθως υπάρχουν 2 χρόνια εσότου εφαρμοστεί, καθώς πρέπει να γίνουν ρυθμίσεις στο κάθε κράτος μέλος. Έναν εκ των 10 νομοθετημάτων προερχόταν από τη δική μας πολιτική ομάδα στην οποία ανήκουμε, το ECR, τους Ευρωπαίους Μεταρρυθμιστές, τους Συντηρητικούς και Μεταρρυθμιστές. Από εκεί και πέρα όμως θα ήθελα να αναφέρω και κάτι άλλο που όντως είναι κάτι πολύ θετικό, η επίσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών στην Κύπρο, ούτως ώστε να δουν μαζί αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα. Να θυμίσω όμως ότι πριν 2 εβδομάδες, το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο είχε διοργανώσει ένα τεράστιο ευρωπαϊκό συνέδριο. Πρώτη φορά έγινε κάτι αντίστοιχο στην Κύπρο, με συμμετοχή πάνω από 250 συνέδρους από 22 διαφορετικές χώρες. Συμμετείχαν 23 αξιωματούχοι, και όταν λέω αξιωματούχοι, μιλάω για υπουργούς, υφυπουργούς, γερουσιαστές, βουλευτές, ευρωβουλευτές από διάφορα κράτη-μέλη της Ευρώπης. Όπου η μία εκ των θεματικών τις οποίες είχαμε συζητήσει ήταν το θέμα του μεταναστευτικού. Και? Βγάλαμε τα δικά μας συμπεράσματα, σίγουρα ανανεώσαμε το ραντεβού για... Με τι συμπεράσματα βγάλατε από τους αξιωματούχους που πώς αντιμετωπίζουν την Κύπρο? Υπάρχει αντίληψη και υπάρχει κατανόηση ότι υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα στην Κύπρο και υπάρχει αντίληψη ότι θα πρέπει να υπάρξει πραγματική στήριξη και αλληλεγγύη από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Και ποια είναι πραγματική στήριξη για αλληλεγγύη? Είναι αυτό που λέμε εδώ και πολλά χρόνια. Ότι πρέπει να σταματήσουμε τις ροές των παράνομων μεταναστών. Όχι επανεγκαταστάσεις, δηλαδή να παίρνουμε παράνομους μετανάστες και να τους μεταφέρουμε στην υπόλοιπη Ευρώπη και αυτό να συνεχίζεται και να διονύζεται. Πρέπει να σταματήσουμε. Κανένας παράνομος εντός της Ευρώπης. Υπάρχουν πολλά μέτρα, πολλοί τρόποι, ούτως ώστε να λάβουμε τις κατάλληλες αποφάσεις για να σταματήσει αυτό το φαινόμενο. Και στον κύριο Χρήση Παντελίδη. Κύριε Παντελίδη, πάντως είναι πρώτη φορά που συζητάμε ένα θέμα και όλοι έχουν κάτι θετικό να πούν και για τα μέτρα της κυβέρνησης, έτσι? Κυρία Σάβα, είναι σαφές ότι οι αποφάσεις και τα μέτρα της κυβέρνησης τον τελευταίο ένα χρόνο ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση και κυρίως αποδείχτηκαν αρκετά αποτελεσματικά. Η Κύπρος είναι η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά αναλογία πληθυσμού σε επιστροφές υπηκών τρίτων χωρών. Έχουν βελτιωθεί οι διαδικασίες και θεωρητικά, αν μου επιτρέπεται ο όρος, υπό την όνοια ότι πλέον, για παράδειγμα, για να εργαστεί κάποιος θα πρέπει να παραμείνει 9 μήνες και όχι μόλις ένα μετά την αίτησή του. Για να εξεταστούν οι αιτήσεις χρειάζεται από 1 μέχρι 3 μήνες το πολύ. Έχουν γίνει πολλές ενέργειες συντονισμού των διάφορων κρατικών υπηρεσιών. Έχει αυξηθεί το προσωπικό και στην υπηρεσία ασύλου και στο δικαστήριο με στο οποίο εξετάζονται οι διάφορες αιτήσεις. Έχει τοποθετηθεί μονίμως λειτουργός της υπηρεσίας ασύλου στις κεντρικές φυλακές, ο οποίος πραγματοποιεί συνεντεύξεις σε καθημερινή βάση. Άρα λοιπόν υπάρχει αποτέλεσμα, το οποίο φαίνεται και στους αριθμούς. Για παράδειγμα, οι ροές από χώρες της Αφρικής, αν συγκρίνουμε το τρίμηνο του 2023 με το πρώτο τρίμηνο του 2024, η μείωση μπορεί να ανέρχεται στο 70%. Ναι. Το πρόβλημα που έχει προκύψει αυτές τις τελευταίες εβδομάδες αφορά κυρίως Σύρους, και μάλιστα Σύρους μέσω Λιβάνου. Και όπως είδατε, η κυβέρνηση και ο πρόεδρος Χρυστοδουλίδης είχαν τα αντανακλαστικά
πήγαν στο Λίβανο και σε ανώτατο επίπεδο αλλά και σε τεχνοκρατικό και γίνεται προσπάθεια με την αξιοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να υπάρξει καλύτερη συνεργασία με τις αρχές του Λιβάνου οι οποίες έχουν καθήκον να περιορίσουν αυτό το φαινόμενο. Ναι, πιστεύετε λέγοντας, δηλαδή, κύριε Παντελίδη, με την τελευταία εξέλιξη που είχαμε και χθες, με συγχωρείτε που διακόπτω, με την τελευταία εξέλιξη που είχαμε και χθες, από που βγήκε από τη Σύνοδο Κορυφή, ότι επί της ουσίας βγήκε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα στηρίξει κυρίως την άμυνα τον Λίβανο για αυτές τις μέρες. Θεωρείτε ότι θα λύσει το πρόβλημα, γιατί υπάρχει και τώρα δεν ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει στη Μέση Ανατολή. Κυρία Σάβα, είναι σαφές και αυτό θέλω να το τονίσω, καθώς διεκδικώ και οι άλλοι συνομιλητές διεκδικούμε την εκλογή μας στο Ευρωκοινοβούλιο, είναι σαφές ότι για να αντιμετωπιστεί το συγκεκριμένο πρόβλημα χρειάζεται η συνδρομή και η βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εμείς και ως Δημοκρατικό Κόμμα και ως πολιτική ομάδα των Δημοκρατών Σοσιαλιστών έχουμε υπερψηφίσει το πρόσφατο σύμφωνο για το άσυλο και τη μετανάστευση. Δεν είναι ιδανικό, είναι όμως τη σωστή κατεύθυνση. Θα θέλαμε εθελοντικές διατάξεις του να είναι υποχρεωτικές, αλλά δεν συμφωνούμε ούτε με την ακροδεξιά, ούτε με την ακροαριστερά, που στην προκειμένη περίπτωση συναντήθηκαν και καταψήφισαν αυτό το σύμφωνο. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι πρέπει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση να βελτιώσει τα αντανακλαστικά της σε επίπεδο λήψης αποφάσεων. Πρέπει να αλλάξει το καθεστώς για τη Συρία. Πολλές περιοχές της Συρίας είναι ασφαλείς πλέον και δεν μπορεί να έχουν το ίδιο καθεστώς που είχαν με πριν 10 χρόνια όταν ξεκινούσε ο εμφύλιος πόλεμος, και να αναγνωρίσουν επίσης ότι ισχύει αυτό που έχετε πει. Δεν ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει λόγω της έξαρσης της έντασης η οποία υπάρχει, λόγω των προβλημάτων στο Λίβανο, λόγω του γεγονότος ότι το Ιράν με τις τρομοκρατικές οργανώσεις που χρηματοδοτεί και στηρίζει έχει μία επιθετική διάταξη, και αυτό σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι γρήγορη στη λήψη αποφάσεων. Μάλιστα. Δεν έχουμε δυστυχώς την πολυτέλεια. Μάλιστα. Να καθυστερούμε σε αποφάσεις οι οποίες πρέπει να ληφθούν χθες, σήμερα, άμεσα. Μάλιστα. Όσοι δεν υποστηρίζουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μακριά, θα πρέπει να καταλάβουν ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εδώ. Η Κύπρος είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξει τα κράτη-μέλη πρώτης γραμμής, και αυτή αυτό είναι μια είναι βασική το θέμα. Επιδίωξη ναι. που έχουμε και ως Κύπροι Ευρωβουλευτής, εμείς τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το Δημοκρατικό Κόμμα, και γι' αυτό θα πρέπει στο Ευρωκοινοβούλιο να εκπροσωπηθούν αυτοί που μετέχουν σε πολιτικές ομάδες που είναι και ουσιαστικές και αποτελεσματικές και δεν κινούνται στο περιθώριο ή στην απαξίωση των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών. Μιλάτε για το ακροδεξιά τώρα, κύριε Παντελίδη. Μιλάω και για την ακροδεξιά και για την ακροαριστερά, κυρία Σάβα, η οποία, επαναλαμβάνω, συναντήθηκαν κατά την πρόσφατη ψήφιση και συμφώνησαν να καταψηφίσουν αυτό το σύμφωνο. Λοιπόν, κύριε Χατζημαντέλα, σας. Έχω να σχολιάσω μερικά. Σας το έχω ακούσει από τους φίλους. Όλοι κρινόμαστε από τα αποτελέσματα. Είμαι άνθρωπος των αποτελεσμάτων και δεν είμαι πολιτικός στον λόγο. Άρα θέλω να σημειώσω ότι η μείωση των επιστροφών, ένας λόγος, όπως αναφέρθηκε, ήταν και δική μας πρωτοβουλία από την προηγούμενη κυβέρνηση και ειδικά του πρώην Υπουργού Εσωτερικών, του κ. Νουρή. Γι' αυτό έχουμε τη μείωση από την Αφρική, τη σημαντική μείωση, όπως αναφέρθηκα στην αρχή. Την ίδια στιγμή, η διαδικασία άρχισε να τρέχει πολύ πιο γρήγορα. Ξεκίνησε επί δικής μας κυβέρνηση. Δεν είμαστε εδώ για για τους αιτητές πολιτικού ασύλου. Για αυτά. Ναι. Τώρα, όσον αφορά τα αντανακλαστικά που είπε ο φίλος ο Χρήστης. Εμείς είχαμε αντανακλαστικά πριν ένα μήνα. Αυτή είναι η ερώτηση που θέλω να κάνω και να σας κάνω. Είχαμε αντανακλαστικά όταν πήγαινε η Ευρωπαϊκή, ολόκληρη Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Αιγυπτό. Αν είχαμε αντανακλαστικά και εμείς, έπρεπε να θέταμε σαν ζήτημα, στηρίζετε την Αίγυπτο, θέλουμε να στηρίξετε και τον Λίβανο. Και μήπως, επειδή δόθηκε αυτή η οικονομική στήριξη στην Αίγυπτο, έχουμε αυτά τα προβλήματα από τον Λίβανο, ώστε ο Λίβανο να ζητήσει περισσότερα ανταλλάγματα. Και να βάλει την Κύπρο μπροστά να πιέζει, εννοείται. Άρα, αυτό είναι ένα ερώτημα. Και εγώ θεωρώ ότι η χώρα μας,
Εκεί που πάει καλά, τα έχω αναφέρει. Δίνουμε τα εύσημα στην κυβέρνηση, αλλά θεωρώ εδώ έπρεπε να είχαμε καλύτερα αντανακλαστικά και να ήταν και ο Λίβανος. Όσον αφορά τα μέτρα που εξάγγειλε η κυβέρνηση τις προηγούμενες μέρες. Και εδώ πρέπει να κρυθούμε από το αποτέλεσμα. Ποια είναι τα αποτελέσματα, μειώθηκαν οι ροές ή όχι. Όχι ναι, μόνο... αλλά δεν μπορείς να δεις άμεσα αποτελέσματα, κύριε Χατζηπαντέλα. Δηλαδή τώρα πρέπει ώσπου να πάει και το μήνυμα. Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ωραία. Αν το μήνυμα με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πάει αμέσως. Άρα μέχρι στιγμής, γιατί όλοι κρινόμαστε από τα αποτελέσματα, μέχρι στιγμής είδαμε ότι αυτό το μέτρο να μην λειτουργά. Και η θέση δική. We make Jack honey. You make it count. Και μας είναι, πρέπει να δοθεί αυτή η λύση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι στη σωστή κατεύθυνση αυτή η επίσκεψη, αλλά θεωρούμε πολύ λογικό εάν είχαμε πακέτο και για τον Λίβανο όταν συζητήθηκε το πακέτο για την Αίγυπτο πριν μερικές εβδομάδες. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Γιάννη, εσείς. Λοιπόν, πρωτίστως θα ήθελα να αναφερθώ ότι ξανά με ικανοποίηση βλέπω ότι όλα τα πολιτικά κόμματα επιτέλους άρχισαν να έχουν πρόγραμμα στο μεταναστευτικό. Αυτό που θα ήθελα να υπογραμμίσω όμως είναι ότι η ταύτιση του συναγερμού μαζί με το ΑΚΕΛ, όπου τάχθηκαν επικριτικά στην απόφαση του κύριου Χριστοδουλίδη για αναστολή της χορήγησης αιτήσεων ασύλου για εξέταση. Αυτό είναι ένα σημαντικό σημείο το οποίο βλέπουμε να ταυτίζεται το ΑΚΕΛ μαζί με το Δημοκρατικό Συναγερμό. Από εκεί και πέρα, θα ήθελα να αναφερθώ επίσης ότι έχει αναφερθεί ο κύριος Παντελίδης ότι καταψήφισαν το σύμφωνο η λεγόμενη ακροδεξιά και φαντάζομαι εννοεί τη δική μας ομάδα. Ναι. Και θα απαντήσω στον κύριο Παντελίδη με την αγαπημένη του λέξη που είναι ο λαϊκισμός. Και από ό,τι φαίνεται λαϊκίζει ο κύριος Παντελίδης είτε στην προσπάθεια του να αλλοιώσει την πραγματικότητα, είτε δεν γνωρίζει ο ίδιος τα πραγματικά γεγονότα. Καθώς έναν από τα 10 νομοθετήματα, όπως είπα προηγουμένως, προέρχεται από τον Ισπανό Ευρωβουλευτή του ECR, τον κύριο Χόρχε. Και αυτό έχει να κάνει με τον κανονισμό της βάσης δεδομένων και τον κανονισμό ελέγχου. Από εκεί και πέρα, τα 10 νομοθετήματα που έχω ψηφιστεί, είχε συμβάλει πολύ σημαντικά η Ιταλική κυβέρνηση της κυρίας Τζόρτζια Μελόνι. Ναι. Που είναι πάλι μέλος της δικής μας ευρωπαϊκής ομάδας. Ως εκ τούτου, ο λαϊκισμός δεν επιφέρει κάποιο αποτέλεσμα. Καλύτερα να μιλάμε και να λέμε τις πραγματικότητες. Έτσι, αναγνωρίζει ο κύριος Παντελίδης, αρκετά από τα 10 νομοθετήματα είχαν στηριχθεί από τη δική μας ευρωπαϊκή ομάδα. Είναι αυτό που δεν κάποια από αυτά δεν έχουν στηριχθεί και κάποια έχουν στηριχθεί όμως, εν μέρη από, μερικές, ναι. από μερικά κόμματα και εν μέρη από άλλα κόμματα δεν έχουν στηριχθεί. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θα ήθελα να αναφερθώ και σε δύο προτάσεις τις οποίες έχουμε καταθέσει, καθώς το ΕΛΑΜ είναι το πολιτικό κόμμα που δεν μένει στα λόγια, αλλά αντιθέτως προχωρά και με συγκεκριμένες προτάσεις. Να θυμίσω ότι η τελευταία πρόταση που πέρασε στην Βουλή των Αντιπροσώπων για το μεταναστευτικό ήταν πρόταση που ερχόταν από το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο. Οι τελευταίες δύο προτάσεις που εξετάζονται τώρα στην Βουλή των Αντιπροσώπων είναι και πάλι προτάσεις που έρχονται από το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο, που είναι η σύτμιση του χρόνου εξέτασης, καθώς και το δικαίωμα στην κυβέρνηση να εκδίδει μονομερή μέτρα σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης. Δεν μου απαντήσατε όμως τι καταψήφισαν, ποια νομοθετήματα καταψήφισαν. Ένα παράδειγμα είναι η επανεγκατάσταση, δηλαδή να παίρνουμε λαθρομετανάστες και να τους παίρνουμε στις άλλες χώρες της Ευρώπης. Όπως είχα πει, δεν είναι πρόβλημα που θα τους πάρουμε. Το πρόβλημα είναι να μην εισέρχονται και πριν με κατηγορήσουν κάποιοι ότι αυτό είναι ρατσιστικό. Θα ήθελα να αναφερθώ και στη δήλωση του κύριου Μαυρίδη, του Ευρωβουλευτή του Δίκου, που είχε συμφωνήσει με αυτή την προσέγγιση, ότι δεν είναι πρόβλημα από που θα τους πάρουμε, αλλά πρόβλημα είναι να μην εισέρχονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι, αλλά αν εισέρχονται ωστόσο, κύριε Γιάννη, πρέπει να βρεθεί μια λύση για ακριβώς το πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι. Γι' αυτό έχουμε και πάλι συγκεκριμένες προτάσεις, τις οποίες είχε υιοθετήσει και η προηγούμενη κυβέρνηση διαστόματος του Νίκου Νουρή. Όπου είχε μπει πρώτο, θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε πρεσβείες και προξενία στο εξωτερικό, ώστε κανένας άνθρωπος να μην διακινδυνεύει τη ζωή του στη θάλασσα, αλλά να αιτείται άσυλο στον ασφαλή προορισμό που είναι προξενίες και πρεσβείες στο εξωτερικό. Γιατί ένας αιτητής ασύλου έχει υποχρέωση. Και η υποχρέωση του ποια είναι? Να αιτείται άσυλο στον πρώτο ασφαλή προορισμό.
Και το δεύτερο είναι και ακόμα και με συμβουλή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι ένα από τα μέτρα που θα προσπαθήσουμε να προωθήσουμε στο επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μάλιστα. Αν εκλεγούμε, η δημιουργία κλειστών κέντρων φιλοξενίας σε τρίτες χώρες και πριν προλάβουν κάποιοι να πούν ότι και πάλι λαϊκίζουμε, το έχει πράξει η Ιταλία με την Μάλιστα. Αλβανία. Λοιπόν, πάμε και στον κύριο Χρήστη Παντελίδη. Κύριε Παντελίδη. Κυρία Σάβα, επαναλαμβάνω, η ακροδεξιά και η ακροαριστερά συμφώνησαν και καταψήφισαν το πρόσφατο σύμφωνο. Από εκεί και πέρα, επανέρχομαι στην ουσία του ζητήματος. Η ουσία του ζητήματος είναι ότι το πρόβλημα θα λυθεί με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει σε ευρωπαϊκό επίπεδο να υπάρχει ισχυρή εκπροσώπηση των δυνάμεων που κινούνται μέσα στις πολιτικές ομάδες που καθορίζουν το παρόν και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα λύσουν το πρόβλημα ούτε η ακροδεξιά ούτε η ακροαριστερά, οι οποίες επιμένουν να κινούνται στο περιθώριο και επιμένουν να προτείνουν πράγματα τα οποία δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Γιατί δεν τους ενδιαφέρει να λυθεί το πρόβλημα, τους ενδιαφέρει να αναπαράγεται το πρόβλημα, γιατί μόνο με αυτό το πρόβλημα έχουν λόγο ύπαρξης. Παρ' όλα αυτά, λέει και ο κύριος Γιάννης ότι κάποιες από τις προτάσεις έχουν υιοθετηθεί και στην Ευρώπη, κύριε Παντελή. Παραλαμβάνω, έχουν καταψηφίσει αυτό το σύμφωνο. Η άκρα δεξιά και η άκρα αριστερά. Μάλιστα. Λοιπόν. Αυτό είναι ψέμα, κύριε Σαβά. Εμπόλος και να έχει. Ναι, κύριε Παντελίδη, ο κύριος Γιάννης επιμένει ότι ψεύδεστε σε αυτό Απλά, το σημείο. Απλά, κυρία Σάβα, η πολιτική των σοσιαλιστών δημοκρατών, η πολιτική των σοσιαλιστών δημοκρατών είναι το δόγμα των σοσιαλιστών δημοκρατών, η ομάδα που ανήκει το δίκο, είναι προσέγγιση ότι χρειαζόμαστε τους μετανάστες, χρειαζόμαστε να φέρνουμε όλο αυτό τη λαθρομεταναστευτική ροή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να καλύψουμε θέσεις εργασίας. Λοιπόν, επειδή πρέπει να κλείσω για 10 λεπτά στον κύριο Θεωρώ μίλησα το πιο λίγο και πρέπει να κάνουμε. Γι' αυτό ψηφίσατε τη δική μας πρόταση, κύριε Παντελίδη. Γι' αυτό υιοθετείτε τις προτάσεις του Εθνικού Λαϊκού Μεδόπου. Πολύ καλά τα πάτε. Λοιπόν, κύριε Χατζηπαντέλα, και εσάς δικαιούστε 10 δευτερόλεπτα. 10 δευτερόλεπτα. Ναι. Δεν έχουμε με την αριστερά, η δεξιά, δεν έχουμε καμία ταύτιση. Άρα, διαφωνώ με αυτό. Επίσης, θέλω να αναφέρω ότι η κυρία Μελώνη, που ανήκει στην παράταξη του κόμματος του κυρίου Γιάννη, τι αποτελέσματα έχει το μεταναστευτικό στην Ιταλία. Λύθηκε, εάν λύθηκε, πολύ ευχαρίστως. Αυτές τις προτάσεις που έχει υιοθετήσει η κυρία Μελώνη, να τις Μάλιστα. υιοθετήσουμε και στη χώρα μας. Και ένα τελευταίο σχόλιο. Ευχαριστώ Κλείνουμε. Τον κύριο Χρήση που κάλεσε τον κόσμο να στηρίξει τις ισχυρές ομάδες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς είμαστε ανάμεσα στις ισχυρότερες ομάδες. Ευχαριστείτε, το EPP, δηλαδή. Τον ευχαριστώ. Άρα, ευχαριστούμε που καλέσατε τον κόσμο να μας στηρίξει εμάς που είμαστε μέλος. Είπα ισχυρές ομάδες, είπα σοβαρές ομάδες. EPP. Ισχυρές είμαι, κύριε φίλε Χρήση. Λοιπόν, κυρία, σας ευχαριστώ. Κυρία Σάβα, απλά επειδή μείνει αναπάντητο ερώτημα από τον κύριο Χατζηπαντέλα. Ναι, οι αφήξεις για το πρώτο τετράμινο το 2024 ήταν διπλάσιες από ό,τι οι αφήξεις το 2023 ήταν διπλάσιες από ό,τι αφήξεις το 2024 στην Ιταλία. Άρα οι προτάσεις και οι πολιτικές της κυρίας Μελώνη φέρνουν αποτέλεσμα και ευχαριστώ και εγώ τον κύριο Χρήση Παντελίδη για να στηρίξουν τις ισχυρές πολιτικές δυνάμεις καθώς η δική μας πολιτική είναι ομάδα πολιτική. Φαίνεται να είναι μια από τις λοιπόν, μεγαλύτερες αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, κύριε Χρήση Παντελίδη, σας ευχαριστώ και εγώ που ήσασταν μαζί μας. Καθώς σήμερα έχουμε κυβερνήσεις σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη. Λοιπόν. Κυρία Σάβα, αν ήταν ισχυρή η πολιτική ομάδα του ΕΛΑΜ, η ακροδεξιά, θα περνούσε το δικό της και θα καταψηφιζόταν το σύμφωνο, γιατί είχαν και τη βοήθεια της ακροαριστεράς, επαναλαμβάνω. Λοιπόν, σας ευχαριστώ, κύριε. Οι λαϊκιστές, είτε από το ένα ακρο, είτε από το άλλο, συμφωνούν πάντα μεταξύ. Άρα, κύριε Παντελίδη, είσαστε λαϊκιστής, συμφωνείτε με το ΑΚΕΡ, δηλαδή και με τους περιθωριακούς της αριστεράς. Πολύ ωραία. Καλά, κύριε, σας ευχαριστώ. Γι' αυτό ψηφίζετε τις προτάσεις του ΕΛΑΜ και τις υιοθετείτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Χατζηπαντέλα, κύριε Άδη, κύριε Παντελίδη, σας ευχαριστώ.